Κύριε Πρόεδρε, θα στηρίξουμε την δημιουργία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, όπως άλλωστε έχουμε πράξει και με όλα τα κυβερνητικά μέτρα που ήρθαν στη Βουλή για να αντιμετωπίσουν ή να περιορίσουν το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Επίσης, θα το στηρίξουμε με την ελπίδα ότι οι διαφαινόμενες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η δημιουργία αυτού του Υφυπουργείου θα έχουν και θα αποφέρουν για την πατρίδα μας καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε ιδιαίτερες ανησυχίες για το πόσο θα πετύχει αυτό το εγχείρημα. Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες με τον τρόπο που προωθείται η δημιουργία του και μία πρόβλεψη που θα τολμήσω να κάνω είναι ότι θα χρειαστεί η ίδια τακτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, η συνεννόηση μεταξύ σειρά υπουργείων, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν αποφασιστικά μέτρα. Ένα σχόλιο όσον αφορά τα όσα έχουμε ακούσει, τα όσα ακούμε τους τελευταίους μήνες και τα όσα φαίνεται ότι θα ακούσουμε και το επόμενο διάστημα, αφορά την πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει σήμερα στην Κύπρο με την παράνομη μετανάστευση. Το πρόβλημα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η αριθμή των απελάσεων, όπως είναι η αριθμή των νέων εις ροή στην πατρίδα μας και για συγκεκριμένες εθνικότητες, όντως είναι πολύ βελτιωμένο. Και αυτόν πρέπει να τονιστεί και πρέπει να υποθεί. Αυτό που έντεχνα δεν αναφέρεται όμως είναι ότι ο σημερινός αριθμός των παράνομων μεταναστών στην πατρίδα μας είναι μεγαλύτερος από τα προηγούμενα χρόνια, επειδή η αυξητική τάση των προηγούμενων χρόνων έχει οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κατά κρύβια, στο να βρίσκονται στην πατρίδα μας λόγω της έλλειψης πιθανών προορισμών για επαναπροώθηση ή απέλαση, όπως επίσης και για την απουσία ανάλογου κέντρου για την κράτηση αυτών των ανθρώπων πριν να απελαθούν. Αυτό που θέλω να πω με αυτό το σχόλιο μου είναι ότι είναι ένα θέμα να παρουσιάζεται μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και είναι εντελώς διαφορετικό θέμα να προσπαθούμε για σκοπούς εντυπωσιασμού να παρουσιάσουμε μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι έχει ακουστεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί και έχει εκμεταλλευτεί το μεταναστευτικό για πολιτικούς σκοπούς και φαντάζομαι ότι οι κατηγορίες είναι για το δικό μας κόμμα. Το έχουμε πει πάνω από 10 φορές σε αυτήν την ολομέλεια. Θα το ξαναπώ ότι μακάρι να λυθεί το μεταναστευτικό, μακάρι να μην υπάρχει πλέον το πρόβλημα και μακάρι κατά τη δική σας αντίληψη να είμαστε αχρίαστοι. Όμως επειδή αποκλείεται οι προβλέψεις όλων των αρμόδιων οργανισμών να είναι λαθασμένες, εμείς θα συνεχίσουμε να τονίζουμε αυτά που βλέπουμε ότι είναι προς τη λαθασμένη κατεύθυνση και θα πω μόνο το τελευταίο ότι η Frontex μέχρι σήμερα δεν έχει αποτύχει στις προβλέψεις της και οι προβλέψεις της Frontex δεν περιορίζονται μόνο στην Κύπρο. Για το 2024 η Frontex προβλέπει ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ χειρότερο του 2023 και μακάρι αυτό να αποδειχθεί λάθος. Ευχαριστώ. 24 Ιουνίου 2022, σε ομιλία μου στην Ολομέλεια, τότε για τους 300 αστυνομικούς, μιλούσα για την ανάγκη ίδρυσης Υφυπουργείου Μετανάστευσης. Πρόταση του ΕΛΑΜ. Αυτό γίνεται πράξη σήμερα. Ελπίζουμε πως θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Γίνονται κινήσεις, είναι παραδεκτό, καλοδεχούμενες και σωστές. Πρέπει να γίνουν όμως πολύ περισσότερα για να λύσουμε το πρόβλημα. Για χρόνια κατηγορούμαστε από αρκετούς πολιτικούς χώρους σε αυτόν το ζήτημα για λαϊκισμό και ψέματα. Αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κύριος Σιζόπουλος. Δεν έχετε προτάσεις. Να θυμίσω ότι η τελευταία πρόταση νόμου αναφορικά με μεταναστευτικό που πέρασε στη Βουλή ήταν το ΕΛΑΜ για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Η τελευταία πρόταση νόμου για το μεταναστευτικό που συζητήθηκε σε Επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Νομικών, ήταν το ΕΛΑΜ για την νομική αρρωγή. Φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι δεν έχουν προτάσεις. Κονδύλια προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψέμα. Κρατικός προϋπολογισμός 2024. 202 εκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία τρία χρόνια, αντλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 29 εκατομμύρια ευρώ. Επίσημων έγγραφων του Υπουργείου Οικονομικών, που μας απαντήθηκε. Τέος Υπουργός Οικονομικών, 24 Οκτωβρίου 2022.
στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Βόμβα για το κράτος πρόνοιας των μεταναστευτικών. Όπου μιλούμε για το κράτος πρόνοιας, εννοούμε τις συντάξεις, τα επιδόματα ασθενείας, χειρίας, αναργιακά, σύστημα υγείας, επιδόματα ατόμων με αναπηρίες. Αυτά κινδυνεύουν από τις δαπάνες για το μεταναστευτικό. Όλα αυτά δεν είναι λόγια ή λαϊκισμός του ΕΛΑΜ. Είναι η παραδοχή των κατεξοχήν αρμοδίων. Να συνεχίσουμε με αριθμούς που δεν λένε ποτέ ψέματα. Αφήξεις. Να μιλήσουμε μόνο για αυτήν την εβδομάδα. Με σαπιοκάραβα από τον Λίβανο, που υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια Σύριοι που περιμένουν. 315 άτομα σε μία εβδομάδα, εκ των οποίων οι 215 άντρες. Ονομάζονται αυτό πρόσφυγες ροές. Είναι πρόσφυγες αυτοί που έρχονται στην Κύπρο, κάνουν αίτηση ασύλου, πάνε πίσω στη Συρία να δουν τους φίλους τους, την οικογένειά τους, να φτιάξουν τα δόντια τους, επιστρέφουν στην Κύπρο και λέμε ότι δεν μπορούμε να τους απελάσουμε. Ήταν λαϊκισμός τόσα χρόνια που το έλεγε το ΕΛΑΜ, αλλά σήμερα είναι πολιτική θέση που το υιοθέτησαν τα πλείστα κόμματα, που ακόμα και αυτό που 10 χρόνια κυβερνούσε, αλλά αρνείτο να το εφαρμόσει. Ακούμε συχνά για τις περιβόητες διεθνείς συμβάσεις και δεσμεύσεις, για τη σύμβαση της Γενέβης. Την έχετε διαβάσει? Αν την έχετε διαβάσει, την έχετε κατανοήσει? Ποιος είναι πρόσφυγας? Κάποιος που αυτό χαρακτηρίζεται έτσι? Όχι. Είναι πρόσφυγας κάποιος επειδή το λέει το ΑΚΕΛ ή ο ΚΙΣΑ? Όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Και η σύμβαση λέει ότι η Κύπρος μπορεί να τους συλλάβει, να τους διώξει ποινικά, να τους απελάσει. Άρθρο 31. Οι χώρες δεν επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις στους πρόσφυγες, εάν αυτοί προέρχονται απευθείας από τη χώρα όπου απειλούνται και δίνουν επαρκείς εξηγήσεις. Το απευθείας που αναφέρεται ως υποχρέωση, πώς κάποιοι το μεταφράζουν μέσω Τουρκίας? Πώς απειλείται η ζωή τους στην Τουρκία? Ποιος τους διώκει? Και πώς πέρασαν ένα σωρό μουσουλμανικές χώρες για να φτάσουν στη μικρή και κατεχόμενη Κύπρο και να αποφασίσουν ότι κινδυνεύουν και ζητούν άσυλο? Άλλη υποχρέωση. Δίνουν επαρκείς εξηγήσεις. Δίνει κανείς εξηγήσεις για την παράνομη είσοδό του? Δεν μας λένε καν το όνομα και την ηλικία τους. Και φτάσαμε στο σημείο να μην ξέρουμε καν τι βρίσκονται στη χώρα μας. Πετάνε τα χαρτιά τους, αφού βεβαίως τα έχουν δείξει σε ένα σωρό ελέγχους σε αεροδρόμια, κρατούν όμως τα ακριβά τους κινητά. Απελάσεις. Μπορούμε να το πράξουμε? Ναι, μπορούμε να το πράξουμε. Άρθρο 32. Σύμβαση της Γενέβης. Για λόγους εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, μπορεί η κάθε χώρα να προχωρήσει απελάσεις. Εδώ έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο. Αιτητές ασύλου γετοποιούν ολόκληρες γειτονιές και συμμετέχουν πλέον ακόμα και στο οργανωμένο έγκλημα. Δεύτερο, το πράττουν αρκετές χώρες της Ευρώπης. Και πράττουμε στην Κύπρο το εξής παράλογο. Από τόσες χώρες που περνούν η κουβαλητή της Άγκυρας, τους δίνουμε άσυλο, χτίζουν δομές να μείνουν, τους δίνουμε επιδόματα, τους πληρώνουμε το ενοικιό τους. Να θυμίσουμε τα ευρωπαϊκά παραδείγματα της Ουγγαρίας και της Πολωνίας που δεν δέχονται κανένα, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρετανίας που έκαναν μαζικές απελάσεις, της Ελλάδας που ανέστειλε την αποδοχή αιτήσεων ασύλου. Ακόμα και οι χώρες οι οποίες για χρόνια μας έδιναν διαλέξεις και μας έλεγαν μην είστε τόσο ρατσιστές εσείς οι Κύπροι, να είσαστε πιο ανεκτικοί, σήμερα κλείνουν τα σύνορά τους. Κλασικό παράδειγμα η Γερμανία, που εφαρμόζει αυστηρότερους ελέγχους. Και επιμένουν κάποιες χώρες, σας ακούσαμε και άγνωστοι οργανισμοί, θα τους ακούσουμε και τους επόμενους μήνες, τους ακούσαμε και τους προηγουμένους, να κάνουν υποδείξεις στην Κύπρο. Να δεχτείτε περισσότερους μετανάστες. Μαθήματα από ανεύθυνους παρατηρητές που βλέπουν, σχολιάζουν και κρίνουν από μακριά, η Κύπρος δεν πρέπει να δέχεται. Το ΕΛΑΜ θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια. Την ίδια που έλεγε για χρόνια, την ώρα που κάποιοι άλλοι
Άλλα έλεγαν πέρσι, άλλα λένε φέτος. Και αυτή η αλήθεια όπου εφαρμόστηκε πέτυχε. Το είπα ξανά. Εκεί που θα παίρνει ο Μουσταφά τηλέφωνο το ξάδερφό του στη Συρία, στη Σομαλία, στο Κονγκό και θα του λέει «Μην έρθεις στην Κύπρο». Είναι διαφορετικά από ό,τι μας είπαν οι ΜΚΟ. Με βάλαν σε κλειστή δομή, δεν μου δίνουν επιδόματα. Μου είπαν ότι η αίτησή μου θα απορριφθεί και είτε θα φύγω από μόνος μου είτε θα με απελάσουν. Ό,τι δηλαδή γίνεται σε χώρες που σέβονται τον εαυτό τους. Μόνο έτσι πρόκειται να τελειώσουμε με την παράνομη μετανάστευση. Κάποιοι, ίσως όλα αυτά τα οποία αναφέρω, τα βαφτίζουν ρατσισμό. Μπορείτε να τα πείτε όπως θέλετε. Η ουσία είναι μία. Οι πολίτες έξω από αυτήν την αίθουσα υποφέρουν και αν θέλετε να μιλήσουμε πραγματικά για ρατσισμό, να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση, γιατί ο χειρότερος που υπάρχει είναι εναντίον των Ελλήνων της Κύπρου.